Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τις εξελίξεις σε δύο συγκλονιστικές υποθέσεις που ερεύνησε χθες το βράδυ η εκπομπή Φως στο Τούνελ. Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό την Αγγελική Νικολούλη που είναι μαζί μας και να τη ζητήσω να μας δώσει μία μικρή γεύση από αυτές τις υποθέσεις πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα. Και στη χθεσινή εκπομπή δώσαμε έμφαση με επιμονή στις δύο, όπως είπες και εσύ, σοβαρές υποθέσεις του υπογράφου μηχανικού και της μητέρας των τριών παιδιών. Θα έλεγα ότι οι πληροφορίες που αρχικά συλλέξαμε αποδείχθηκαν από ό,τι βλέπω ουσιαστικές μαρτυρίες και αισιοδοξώ ότι θα ανάψει το φως και στις δύο υποθέσεις. Θα τις δούμε αναλυτικά. Θα τις δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ήθελα να πούμε κι άλλα τώρα. Χθες το βράδυ είναι αρκετά για να πάρουμε μία γεύση. Θα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια όσα διαδραματίστηκαν χθες. Πάντως, ουσιαστικά, Αγγελική, υπήρξε μία αχτίδα ελπίδας χθες στην εκπομπή με τη βοήθεια πάντοτε των τηλεθεατών. Τηλεθεατές που λειτουργήσαν εθελοντικά για μία ακόμη νύχτα. Βγήκαν στους δρόμους, ιδιαίτερα εκεί στη Θεσσαλονίκη, και μας βοήθησαν τρομερά. Δηλαδή, μας έστειλαν υλικό, μας έστειλαν στοιχεία μέσα από βίντεο, μέσα από κινητά τηλέφωνα. Δεν περίμενα ότι θα έχουμε τηλεθεατές Sherlock Holmes. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί πέρα από εθελοντές, δίνουν και ουσιαστική βοήθεια. Είναι ενεργοί. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και στα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί. Νέα στοιχεία λοιπόν παρουσίασε η Αγγελική Νικολούλη, ρίχνοντας φως στη μυστηριώδη εξαφάνιση του μηχανικού την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Ζεφύρι. Με την καθοριστική συμβολή των τηλεθεατών φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος για τον εντοπισμό του αγνοούμενου άνδρα. Νέες μαρτυρίες με βαρύνουσα σημασία υποχρέωσαν την εκπομπή Φως στο Τούνελ και τη δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη να δώσει συνέχεια στις δύο σοβαρές υποθέσεις που ερεύνησε την προηγούμενη Παρασκευή. Μια φωτογραφία και δύο σημαντικές τηλεφωνικές μαρτυρίες που παρουσίασε χθες το τούνελ φαίνεται πως ανοίγουν το δρόμο εντοπισμού του νεαρού τοπογράφου Σεραφείμ Νάση, μια τηλεθεάτρια της εκπομπής που ανταποκρίθηκε στην έκκληση της οικογένειας οπλισμένη με παρατηρητικότητα και ανθρωπισμό, βλέποντας ένα αυτοκίνητο παρόμοιο με αυτό που χάθηκε ο αγνοούμενος σε τμήμα της Εθνικής Οδού στη Βόρεια Ελλάδα, το φωτογράφησε. Ακούστε τη μαρτυρία της γυναίκας που άναψε φως στην υπόθεση της εξαφάνισης του 26χρονου, που πιθανότατα υπό την επίρρεια κάποιου σοκ κινείται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο δρόμος πανοράματος Χορτιάτη και κάποια στιγμή είδε μπροστά μου από ένα σαν ξέφωτο, σαν πάρκινγκ δίπλα στο δρόμο, έτσι όπως κατευθυνόμουν εγώ, είδε μπροστά μου να βγαίνει αυτό το αμάξι και έβγαλα τη φωτογραφία με το κινητό μου, ναι, τηλέφωνο. Κάποια στιγμή έκοψε πολύ ταχύτητα μπροστά μου το παιδί. Έκοψε πάρα πολύ ταχύτητα, πήγαινε γύρω με 40-50 χιλιόμετρα. Και μου έκανε σημάδι να τον προσπεράσω. Φορούσε ένα μπλε σκούφο. Πιστεύετε ότι ίσως να είναι ο Σεραφείμ ή δεν μπορείτε να πείτε? Όχι, εγώ είμαι σίγουρη, ήταν αυτός. Όπως λέει, συνάντησε το ασημή πεζό στο δρόμο από το πανόραμα στο Χορτιάτι. Πρόσεξε μια χαρακτηριστική επιγραφή στο πίσω μέρος του οχήματος και την πινακίδα. Στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα. Τη λεπτομέρεια από το συνεργείο ή αντιπροσωπεία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Το όνομα. Που αναγράφεται κάτω στην ταμπέλα. Είχα δει πολύ λίγα στοιχεία, αλλά κράτησα την πινακίδα. Κράτησα το αυτοκίνητο, τι αυτοκίνητο ήταν, και την πινακίδα. Μου έμεινε στο μυαλό το αριθμό της πινακίδας. Είχατε δει το Α3084, έτσι. Αυτό, ναι, ναι, ακριβώς. Ένα πεζό 106 ασημή. Η περιπέτεια για το Σεραφείμ Νάση ξεκίνησε την παραμονή της πρωτοχρονιάς όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε από το σπίτι του στο Ζεφύρι. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του. Ήταν πολύ ευαισθητοποιημένο άτομο. Ήθελε να κάνει πάντα καλό. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Ο Σεραφείμ εργαζόταν ως τοπογράφος μηχανικός σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή των Άνω Λιωσίων, όπου κατασκευάζεται ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Την ημέρα της εξαφάνισης αντιμετώπισε πρόβλημα με την μπαταρία του αυτοκινήτου του και εκεί τον βοήθησαν οι συνάδελφοί του να το εκκινήσει και να φύγει. Στην εργασία του δεν αντιμετώπιζε προβλήματα και δεν είχε δείξει να τον απασχολεί κάτι. Ήταν τοπογράφος μηχανικός και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ανθρώπους που είχε βρει εδώ πέρα. Τώρα, τι του συνέβη και δεν ξέρω. Οι δικοί του γνώρισαν πως θα άλλαζε την μπαταρία και θα έκανε κάποιες αγορές στην Αθήνα. Για μια μπαταρία έφυγε για το αυτοκίνητο
Και από τότε δεν τον ξαναείδαμε. Στον ξάδελφό του που συμμετείχε στην έρευνα από τη Θεσσαλονίκη είχε πει ωστόσο, πριν εξαφανιστεί, ότι του είχε κακοφανεί το γεγονός πως τα δούλευε την πρωτοχρονιά. Είχε μια ανησυχία, έτσι τον είδα ανήσυχος, επειδή του είχαν πει να πάει την πρωτοχρονιά για δουλειά και ας πούμε ήταν έτσι δυσαρεστημένος. Έλεγε, ήταν ανάμεσα να πάω, να μην πάω και εκεί προβληματιζότανε. Μάλιστα. Κατά τα άλλα έφυγε για να διορθώσει την μπαταρία στο αυτοκίνητό του και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του συνέβη στον δρόμο. Γιατί και οι εικόνες που έχουμε είναι ότι μπορεί να είναι υπό την επίρρεια ενός σοκ και να κυκλοφορεί εκεί με το αυτοκίνητο. Καμία επαφή δεν έγινε σε αυτό το διάστημα με σένα ή με φίλους σας, με κοινούς γνωστούς στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ζεις και εσύ στη Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη. Όχι, όχι, δεν έγινε καμία επαφή. Η Αγγελική Νικολούλη συνομίλησε με πρόσωπα από το περιβάλλον του, ωστόσο δεν γνώριζαν το παραμικρό για την τύχη του. Το τούνελ μετά από τα νέα στοιχεία επικέντρωσε τις έρευνες και πάλι στο αυτοκίνητο του αγνοούμενου νέου, στο οποίο φαίνεται να μένει τις νύχτες. Στις 2 του Γενάρη δηλαδή, ναι. Περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η μέρα ήταν που είχαμε τους πάγους και τα χιόνια στις άκρες του δρόμου, με αλάτι στο δρόμο, στο ναι. Κομμάτι από Πανόραμα προς Πορτιάτη. Ναι. Το ίδιο το αυτοκίνητο. Όλα τα στίγματα για τον 26χρονο Σεραφείμ Μνέση οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα και τη Νέα Ρεδεστό. Ακούστε τη δεύτερη σημαντική μαρτυρία τηλεθεάτριας, η οποία τον προσέγγισε. Εγώ ακολουθώντας την πορεία μου, ακολούθησα πίσω από το αυτοκίνητο αυτό το πεζό. Μάλιστα παρατήρησα και κάποια αυτοκόλλητα που είχε πίσω στο Port Pagas. Περάσαμε όλη την περιοχή της Νέας Ρεδεστού και τη βιομηχανική περιοχή της Θέρμης που έχει πάρα πολλά καταστήματα και βιοτεχνίες. Τον πλεύρισα με το αμάξι μου, κατέβασε το παράθυρο, το κατέβασα κι εγώ. Τον ρώτησα αν είναι από την περιοχή, μου απάντησε πως δεν ήταν από εκεί. Και μόλις το ρώτησα αν το λένε Σεραφείμ, φάνηκε ότι με κοίταζε πολύ περίεργα, με κοιτούσε αποσβολωμένος. Η συνδρομή των τηλεθεατών ήταν καταλυτική για ακόμη μια φορά, αφού εθελοντικά ερευνούσαν τους δρόμους της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν το όχημα. Επικοινώνησα μαζί μας κάποιος κάτοικος Πανοράματος, ο κ. Μπούσκιος, ο οποίος μάλιστα έχει εταιρεία security και μας είπε ότι έχει 2 περιπολικά αυτή τη στιγμή έξω στο Πανόραμα. Προσφέρθηκε να μας βοηθήσει. Οι ελπίδες της οικογένειας έχουν αναπτερωθεί. Οι πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί στις τοπικές αστυνομικές αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν ο οδηγός είναι ο ίδιος ή κάποιος άλλος που ενδεχομένως έκλεψε το όχημα. Αγγελική Νικολούλη, υπάρχει εξέλιξη στο ρεπορτάζ, άλλες νεότερες πληροφορίες από χθες το βράδυ μέχρι την ώρα που μιλάμε? Μαρία, τηλεφώνησαν και άλλοι τηλεθεατές και στο κέντρο του σταθμού μας και ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Βλέπουν το αυτοκίνητο αυτό. Δεν μπορούν όμως με βεβαιότητα 100% να πούν ότι ο οδηγός του είναι ο Σεραφείμ. Πάνε και οι συγγενείς τώρα στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να έχουν φτάσει ήδη. Για να κινηθούν σε εκείνη την περιοχή που αναφέρεται, ένα βασικό στίγμα δηλαδή, το Πανόραμα. Βλέπουμε το αυτοκίνητο αυτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την τηλεθεάτρια και εκ μέρους της οικογένειας που με την ενέργειά της αυτή να καταγράψει με το κινητό της το προπορευόμενο όχημα, αναπτέρωσε το ηθικό όλων. Γιατί φάνηκε ότι είναι το αυτοκίνητο του Σεραφείμ Μνάση. Φοβόντουσαν το χειρότερο, επειδή είχε και χρήματα πάνω του, μήπως έχει πέσει θύμα ληστείας και του έχει συμβεί κάτι άσχημο. Τελικά ξέρουμε ότι κυκλοφορεί το αυτοκίνητο αυτό το ΙΤΑΚΑ 3084, το ασημή πεζό 106, κυκλοφορεί εκεί γύρω σε μια κτίνα από το Πανόραμα. 90% ο οδηγός είναι ο Σεραφείμ Μνάσης. Με το σκουφάκι, έτσι αυτό το παλικάρι το βλέπουμε, 1,72 είναι το ύψος του. Φαίνεται να είναι αυτός. Εάν είναι αυτός, οι εικόνες που παίρνουμε πλέον και σήμερα, δηλαδή η πληροφόρηση που είχαμε το ίδιο δείχνει, ότι κάτι πρέπει να του έχει συμβεί του Σεραφείμ. Γιατί δείχνει ότι σαν αποσβολωμένος, σαν ταλαιπωρημένος, πιθανότητα να κοιμάθηκε σε όχημα αυτό. Κανείς δεν ξέρει, δηλαδή, όταν έφυγε, όταν χάθηκε από το σπίτι του την παραμονή της πρωτοχρονιάς, τι αντιμετώπισε. Και πιθανότατα να του έχει συμβεί κάτι και έχει ανάγκη βοηθείας. Δηλαδή πρέπει να εντοπιστεί αυτός το παλικάρι, αυτός ο τοπογράφος, ο μηχανικός, αυτός ο νέος άνθρωπος. Έτσι μιλάμε για έναν άντρα 26 χρόνων. Γιατί χρειάζεται βοήθεια. Αυτό δείχνουν όλα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι και λεπτά θέματα αυτά, αλλά έχει ανάγκη βοηθείας. Και έχουν προσταρθεί και κάτι και τα ακούσαμε και από τους σεκιουριτάδες της περιοχής να τον βρουν και πρέπει να βρεθεί. Τώρα, Αγγελική, το σχέδιο ότι προβλέπει οι συγγενείς του 26χρονου θα πάνε στη Θεσσαλονίκη αν δεν έχουν ήδη φτάσει
και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν το όχημα με αυτές τις πινακίδες. Θα κάνουν προσωπικές έρευνες με τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι, θα κινηθούν στην ίδια την περιοχή. Ο αδερφός του είναι στρατιωτικός ο Βαγγέλης και εγώ σκέφτηκα μήπως επειδή ζει ο Βαγγέλης στη Θεσσαλονίκη, ο Σεραφείμ προσπαθεί να τον βρει, να τον εντοπίσει, να ζητήσει τη βοήθειά του, αλλά δεν φαίνεται να τον έχει πλησιάσει. Δηλαδή δεν έχει πάει καθόλου στις περιοχές εκείνες, ακόμη και όταν λείπει ο αδερφός του. Οπότε όλοι τώρα οι φίλοι θα κάνουν ομάδες, μαζί και εθελοντές δικοί μας, θα κάνουν τις ομάδες τους και θα προσπαθήσουν σε μια ευρύτερη περιοχή να εντοπίσουν πλέον το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο σήμερα δεν έχει απασχολήσει στις αρχές, γιατί ρωτήσαμε και την τροχέα, μας βοήθησε και η τροχέα Θεσσαλονίκης και ευχαριστούμε θερμά όλους δηλαδή, που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα. Δεν τους έχει απασχολήσει το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά, επιμένω ότι πρέπει να βρεθεί. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν θα δίναμε τόση έμφαση στην αναζήτηση ενός ανήλικα. Αλλά επειδή εδώ όλα πλέον δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, επιμένουμε γιατί πρέπει να εντοπιστεί και να δοθεί η βοήθεια που χρειάζεται ο άντρας αυτός. Πιστεύω λοιπόν ότι στους γονείς και στους συγγενείς και στους φίλους που θα ερευνούν θα βοηθήσουν πολύ και οι τηλεθεατές της Θεσσαλονικής. Πάντως είναι σημαντικό, Αγγελική, η κατάσταση της υγείας, της ψυχολογίας του 26χρονου, γιατί όταν η τηλεθεάτρια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, τον πλησίασε και τον ρώτησε αν λέγεται Σεραφείμ, εκείνος, σύμφωνα με την τηλεθεάτρια, δεν αντέδρασε έτσι όπως αναμένεται από έναν άνθρωπο που είναι υγιής. Δεν είναι μόνο αυτή η μαρτυρία, είναι και άλλες, στις οποίες δεν μπορώ να σταθώ, δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Ναι, γι' αυτό λέω ότι συλλέξαμε αυτές τις πληροφορίες και έχουμε μία εικόνα που δείχνει ότι απαιτείται βοήθεια. Δηλαδή πρέπει να εντοπιστεί για να βοηθηθεί, Μαρία. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν είναι και σωστό. Μάλιστα. Οι τηλεθεατές καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βοηθήσουν και πιστεύω ότι θα βρεθεί άκρη. Αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή εντάξει, σε μια απόσταση αναπνοής αέρα ουσιαστικά είμαστε. Ας ελπίσουμε και οι τύχοι να είναι με το μέρος της οικογένειας και βεβαίως του νεαρού άνδρα και όλα να πάνε καλά τις επόμενες ώρες κιόλας. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη, γι' αυτό και το επικαλούμε συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι πριν από την τύχη βοήθησαν πολύ και οι τηλεθεατές, όπως το είδαμε, και πρακτικά και ήταν και άμεση και πολύ αποτελεσματική. Και θα δείτε και στην υπόθεση που θα ακολουθήσει της Ευγενίας Τσιούνη της μητέρας, την μαρτυρία που έφτασε και άνοιξε το δρόμο για να φανεί η αλήθεια σχετικά με την τύχη της Εύης. Ας μην λέω πολλά, νομίζω ότι το ρεπορτάζ που ακολουθεί η Μαρία αμέσως θα τώρα μας βάλει σε αυτό το δρόμο για να δούμε τις εξελίξεις. Να δούμε λοιπόν και το επόμενο θέμα μας. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της 32χρονης μητέρας που εξαφανίστηκε τον περασμένο Μάρτιο από την περιοχή του Γαλατσίου. Η Αγγελική Νικολούλη έχει εντοπίσει τα πρόσωπα που θεωρούνται κλειδιά για την εξιχνίαση και αυτής της μυστηριώδους ιστορίας. Ένα έντονο παρασκήνιο που μετατρέπει την υπόθεση της εξαφάνισης της μητέρας τριών παιδιών Εύης Τσιούνη σε θρίλερ, αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη. Η δημοσιογράφος έγινε δέκτης πληροφοριών που δίνουν άλλη διάσταση στην εξαφάνιση και ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Όπως είχε προκύψει κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας την προηγούμενη Παρασκευή, η Εύη Τσιούνη είχε προσπαθήσει να κάνει δήλωση εξαφάνισης του εαυτού της, ενώ πληροφορίες έστρεφαν τις έρευνες στην Καλαμάτα. Υπήρχε, φίλοι μου, κάτι ανεξήγητο. Δηλαδή, εμφανίστηκε μια γυναίκα στο τμήμα του Γαλατσίου και αυτό το διαπίστωσε οι γονείς όταν πήγαν να δηλώσουν την εξαφάνιση της Εύης. Τους είπαν οι αστυνομικοί, κάποιος αστυνομικός είπε, μα αυτή η γυναίκα ήρθε και δήλωσε την εξαφάνισή της εδώ και τη ζητήσαμε ταυτότητα και δεν είχε να μας δώσει και έφυγε. Και πίστευαν οι αστυνομικοί ότι είναι η ίδια η Εύη που έκανε δήλωση εξαφάνισης του εαυτού της και δεν μπορούσε να δώσει μια εξήγηση γι' αυτό. Η εικόνα για τα γεγονότα άλλαξε 180 μοίρες από μια μαρτυρία κλειδί ενός άνδρα που επικοινώνησε με την εκπομπή. Τα στοιχεία που προσκόμισε έδωσαν άλλη βαρύτητα και αποκάλυψαν μια σοβαρότερη διάσταση της υπόθεσης, ένα κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή της αγνοούμενης μητέρας. Οι πιθανότητες να έχει επιλέξει τη φυγή της κατά συνέπεια μειώνονται κατά πολύ. Μετά την εκπομπή, της λέω ποιος μπορεί, ρε παιδί μου, να έκανε δήλωση εξαφάνισης από τη στιγμή που δεν ήταν η αδερφή της. Η ίδια δεν νομίζω. Μου λέει δεν ήταν η ίδια. Ήμουνα εγώ. Και επειδή φοβήθηκα πάρα πολύ με τον τρόπο που έφυγε και με τον άνθρωπο που έφυγε, επειδή φοβήθηκα πάρα πολύ ότι κινδύνευε, γι' αυτό το λόγο αποφάσισα, λέει, να κάνω αυτή τη δήλωση, μόνο και μόνο για να ενεργοποιήσω και τους γονείς της και την αστυνομία. Είχε να επικοινωνήσει αρκετό καιρό μαζί της και αποφάσισε να πάει ξέροντας ότι θα έφυγε και θα πήγαινε εκεί με αυτόν τον άνθρωπο και επειδή ήξερε ότι κινδυνεύει με αυτόν τον άνθρωπο,
αποφάσισε να κάνει μια δήλωση εξαφάνισης. Τώρα πότε ακριβώς την έκανε θα σας γελάσω. Κι εγώ με μεγάλη προσπάθεια έμαθα αυτά τα πράγματα, δεν ήθελε να μιλήσει γιατί φοβότανε. Ο μάρτυρας αποκάλυψε πως γνωρίζει τη γυναίκα που δήλωσε την εξαφάνιση με σκοπό να σημάνει τον κόδωνα του κινδύνου στις αρχές και να δείξει πως κινδυνεύει η ζωή της Εύη Τσιούνη. Έδωσε μάλιστα στοιχεία για ένα πρόσωπο με καθοριστικό ρόλο στη ζωή της, ο οποίος γνωρίζει τι πραγματικά της έχει συμβεί. Με κάποιον Στέφανο. Αυτός τι είναι? Επίσης ήταν όλοι στην παρέα αυτή. Ήταν πολλά παιδιά στην παρέα. Από τότε, αλλά η Εύη είχε σχέση πριν το γάμο της με αυτόν που σας λέω, με τον Στέφανο. Συνέχισε και ένα χρονικό διάστημα μετά το γάμο της, κατόπιν χωρίσανε και ξαναβρεθήκανε μετά από χρόνια. Αυτός ήταν και στέλεχος του Παναθηναϊκού εδώ σε ένα σωματείο που είχαν στο Γαλάτσι. Η Εύη θα πήγαινε να βρει αυτόν εκεί τον Στέφανο, στην Καλαμάτα. Η Εύη θα πήγαινε με μεγάλη παρέα εκεί, δεν ξέρω με ποιους άλλους θα πήγαινε. Θα πήγαινε και με άλλους, αλλά εκεί θα συναντούσε και αυτόν. Επειδή δεν ήθελε να πάει στους γονείς της να τους επισημάνει ότι κινδυνεύει, κάντε κάτι, θεώρησε λογικό τώρα με το μυαλό της ότι κάνοντας. Αλλά γιατί κινδυνεύει όμως? Φίλοι, μπορεί να ήταν και μπορεί να πήγε με τη θέλησή της, όμως κινδύνευε από κάποιους ανθρώπους. Αυτοί δεν την αφήνανε ούτε και στο παρελθόν έχει ξαναπροσπαθήσει το κορίτσι. Σύμφωνα με αυτή την αποκαλυπτική μαρτυρία, δεν ήταν η Εύη Τσιούνη που πέρασε το κατόφλι της ασφάλειας Γαλατσίου για να δηλώσει την εξαφάνισή της, αλλά κάποια φίλη που είχε καταλάβει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η Εύη. Η Εύη Τσιούνη χάθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου από το Γαλάτσι. Εκεί έμενε με τους γονείς της καθώς ακολουθούσε θεραπεία για να ξεπεράσει κάποια προβλήματα υγείας. Έχει πάει παντού. Φοβάμαι πολύ μήπως έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται ποια είναι. Και κάπου κυκλοφορεί και δεν ξέρει να γυρίσει στο σπίτι. Γιατί πάντα έπαιρνε τηλέφωνο όπου πήγαινε, πάντα μας ενημέρωνε. Ήταν δυναμική, κατάφερνε τα πάντα, όντως τα πάντα. Η μητέρα της αγνοούμενης γυναίκας που όλο αυτό το διάστημα είχε αναλάβει να κρατήσει μακριά από την υπόθεση τα τρία εγγόνια της, ανησυχεί για τη ζωή της κόρης της, αφού 11 μήνες τώρα δεν έχει κάποιο νέο της. Έτσι έκανε την έκκληση μέσω της εκπομπής. Υπάρχει κάτι για την Εύη, την Τζιούνη. Μας δίνεται και σχετικά με τον Στέφανο που λέγαμε πριν. Ναι, ναι. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι. Και μας δίνεται αυτό. Ναι. Η βοήθεια των τηλεθεατών σημαντική για ακόμη μία φορά. Τα κομμάτια του παζλ του μυστηρίου άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους. Άγνωστες πτυχές του βίου και της πολιτείας του προσώπου που εμπλέκεται στη ζωή και την τύχη της 32χρονης μητέρας συγκεντρώθηκαν. Ζητήσαμε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση για τον Στέφανο, τον άντρα που φέρεται να χάθηκε με την Εύη της Τζιούνη και να γνωρίζει λεπτομέρειες για τη μυστηριώδη εξαφάνισή του. Μας διευκρινίζουν λοιπόν πολλά εδώ και νομίζω πως μπορούμε να το δώσουμε στις αρχές για να διευκολύνουμε την έρευνά τους και να βρεθεί μια άκρη. Πληροφορίες που έχει συλλέξει δημοσιογράφος οδηγούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθούν και για τα οποία έχουν ενημερωθεί αρχές που πρέπει να χειριστούν με προσοχή την υπόθεση και να ελέγξουν όλα τα ενδεχόμενα. Όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή εξαφάνιση. Και σίγουρο είναι ότι η ασφάλεια θα πρέπει να προσεγγίσει τα πρόσωπα που φαίνεται να γνωρίζουν πολλά για το πώς και πού κατέληξε 32χρονη. Αγγελική Νικολούλη, είναι φανερό ότι αυτή η υπόθεση έχει περιπλακεί πολύ. Νομίζω ότι έγινε αντιληπτό και από τους τηλεθεατές το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το θέμα. Βρήκαμε άκρη, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε εμείς τη δημοσιογραφική μας την έρευνα, κομματάκι-κομματάκι, να δώσουμε την τελική εικόνα του παζλ, όπως πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, αλλά αρχή μου είναι να μην περνάω αυτή την διαχωριστική γραμμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει η ασφάλεια της Καλαμάτας και η ασφάλεια του Καλατσίου, δύο αστυνομίες που συνεργάζονται σε αυτήν την υπόθεση, γιατί στο Γαλάτσι έχουν τη δήλωση εξαφάνισης και στην Καλαμάτα ερευνούν γιατί τα πρόσωπα που εμπλέκονται μένουν στην περιοχή. Πιστεύω πως θα πρέπει να δώσουν έμφαση πλέον. Και δεν νομίζω ότι με το να καλέσουμε τα πρόσωπα αυτά και να τους πούμε πείτε μας τι έχετε να πείτε, για να δώσετε μας μια κατάθεση για να στείλουμε ας πούμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα πως λύσαμε ένα πρόβλημα. Γιατί αυτή την τακτική ακολουθούν οι περισσότεροι αστυνομικοί. Και το ξέρουμε, είναι γνωστό, το ζήσαμε στην υπόθεση της Βέρειας, της Κουκούσογλου, στην υπόθεση του Άλεξ στη Βέρεια επίσης και σε πολλές άλλες περιοχές. Με το να σε βάλω απέναντί μου και να σου πάρω να μου απαντήσει μια ερώτηση που θα σου δώσω, δεν έλυσα ένα γρίφο. Δεν έδωσα απάντηση σε κάποιους συγγενείς για τον αγνοούμενό τους.
θα πρέπει να ακολουθήσουν έναν άλλο τρόπο για να κλείσουν την πληροφόρηση αυτή. Εμείς έχουμε πει ποια είναι τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την περίεργη εξαφάνιση της Εύης Τσιούνη. Οι περισσότεροι ζουν στην Καλαμάτα. Θα έρθουμε σε επαφή και με τον Στέφανο και θα μιλήσουμε μαζί του να μας βοηθήσει, εφόσον ήταν φίλη του η Εύη, να μας πει τι συνέβη στην Καλαμάτα, γιατί όλα δείχνουν ότι πήγαν εκεί. Νομίζω πως αυτή η πόλη, η πολύ όμορφη κατά τα άλλα Καλαμάτα, κρύβει το μυστικό στην εξαφάνιση της Εύης Τσιούνη. Και το σημαντικότερο βεβαίως, Αγγελική... Να υπήρξε μια συνεργάσιμη αστυνομία, πρέπει να πω. Εμείς δώσαμε, όπως το συνηθίζουμε, με διακριτικότητα κάποια στοιχεία για να τα ερευνήσουν αυτοί, εφόσον είναι το αντικείμενό τους. Στην πορεία όμως είδα μια στάση που ομολογώ ότι με ξάφνιασε. Ενώ ζητήσαμε να μάθουμε και εμείς ποια είναι η πορεία των ερευνών τους, τέλος πάντων, στον βαθμό που μπορούμε να αντλήσουμε κάποια πληροφόρηση, με σεβασμό, χωρίς να δώσουμε στον αέρα εκείνα που δεν πρέπει να δοθούν για να μην χαλάσουν την έρευνα, είδαμε ένα τείχος ξαφνικά. Δεν ξέρω αν είναι μια τακτική της αστυνομίας να μην έχει καμιά προσέγγιση πλέον στους δημοσιογράφους, αλλά εντάξει, όταν σου δίνω κάποια στοιχεία για να προχωρήσεις, τα παίρνεις, και όταν θέλουμε και εμείς να μάθουμε τι συνεχή συμβαίνει, κλείνεις τις πόρτες. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια άλλη τακτική. Εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν την έρευνά μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την όλη ιστορία. Εάν οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να βρουν την άκρη, να τη βρουν, να δώσουν την απάντηση, το έλεγα και χθες, στην οικογένεια. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε. Και αυτό το θέμα της συνεργασίας. Μια επιτυχία προς Θεού, εγώ ποτέ δεν το είδα έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει κάθε υπόθεση με την οποία ασχολούμαι να φωτίζεται και να παίρνει απάντηση η οικογένεια για ένα αναγνωούμενο. Πάντως, Αγγελική, χρόνια σε ακούμε να φωνάζεις από τις εκπομπές για τη μεγάλη πληγή της μη συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών τμήματων, των αρχών, μεταξύ αστυνομικού τμήματος και λιμενικού. Χρόνια ολόκληρα φωνάζεις γι' αυτό. Φαίνεται εδώ το αισιόδοξο είναι, βλέπω ότι υπάρχει μια συνεργασία. Και αυτό είναι αισιόδοξο, είναι θετικό. Υπάρχει μια συνεργασία της ασφάλειας του Γαλατσίου με την ασφάλεια της Καλαμάτας. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνω. Μακάρι αυτή η συνεργασία να οδηγήσει σε μια θετική εξέλιξη και να είναι ουσιαστική η εργασία των αστυνομικών πάνω σε αυτή την υπόθεση. Γιατί βλέπω ότι είναι απαραίτητη η παρουσία τους και απαραίτητη η ερευνά τους. Ουσιαστική και με επαγγελματισμό. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη διακριτικότητα που απαιτείται, τη συλλογή στοιχείων, για να μπορέσουμε να φωτίσουμε και αυτό το θρίλερ από τη στιγμή που οι συγγενείς έφτασαν στο τούνελ, απογοητευμένοι από την αντιμετώπιση ίσως κάποιων αστυνομικών. Θα συνεχίσουμε με τη διακριτικότητα και το σεβασμό προς όλες τις πηγές. Είτε λέγεται αυτή η αστυνομία η πρώτη πηγή, η βασική είναι η οικογένεια και πολύ πιο περισσότερο η ίδια η αγνοούμενη. Αγγελική, θα συνεχίσουμε λοιπόν να βρούμε την άκρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για μια άλλη υπόθεση που συγκίνησε τους τηλεθεατές και μιλώ για την εξαφάνιση μιας 14χρονης κοπέλας, ενός 14χρονου κοριτσιού από το σχολείο του στο Δήρωμα. Ακριβώς. Ναι, είναι η μαθήτρια που αναζητά και το χαμόγελο του παιδιού, έτσι με πολύ προσοχή, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν ήλικο με μια ανήλικη κοπελιά. Χάθηκε από το πρώτο γυμνάσιο του Βύρωνα, το πρωινό της Πέμπτης η Κασάνδρα. Είναι 14 χρόνων, την αναζητά και το χαμόγελο του παιδιού. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο διακριτικοί πρέπει να είμαστε. Ζητά τη βοήθειά μας ο Σύλλογος στο χαμόγελο του παιδιού. Όποιοι γνωρίζουν κάτι μπορούν να απευθυνθούν και στο Σύλλογο, για να μπορέσει να προσεγγίσει το κορίτσι αυτό το ανήλικο που αγνοείται. Βέβαια υπάρχουν κάποια μηνύματα, κάποια email ας πούμε, που έρχεται σε επαφή νομίζω με κάποιους φίλους, αλλά δεν ξέρω αν προέρχονται από αυτήν όλα τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά. Πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια νεανική τρέλα και ότι θα δώσει το σημάδι ζωής που περιμένουν οι δικοί της οι άνθρωποι. Αγγελική, ξέρω ότι ίσως είναι κουραστικό, αλλά μόλις ήρθε ερώτημα τηλεθεατή που ρωτά αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη με την εξαφάνιση ενός 25χρονου από την περιοχή του Ασπροπύργου και η αναζήτηση και στην εκπομπή ήταν γύρω από την περιοχή του Τζάνιου νοσοκομείου. Ναι. Πήγε η μητέρα εκεί, είναι ένας άνθρωπος που του μοιάζει πάρα πολύ και ένας άστεγος που βρίσκει καταφύγιο και στο Τζάνιο νοσοκομείο, τον βοηθούν οι νεσολευτές του προσωπικό. Δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν, ήταν χθες τη νύχτα εκεί. Συνεχίζει η μητέρα, η κυρία Μαρία Φουρδάρη. Είναι κρίμα, είναι το μονάκριβο παιδί της, αυτός ο άντρας, ο Θεοχάρης. Χάθηκε το 2004 από την περιοχή του Ασπροπύργου, με προβλήματα πολλά και ο Θεοχάρης, ήταν τότε 25 χρόνων. Έχει ύψος 1,80 και χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι το σημάδι που βλέπουμε στο μέτωπο από ένα τροχαίο ατύχημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί άκρη και στον Θεοχάρη, δηλαδή. Βέβαια, κινητοποιήθηκαν και τηλεθεατές εθελοντικά,
αλλά ένας άστεγος που έβρισκαν εκεί στην περιοχή της Τερψεθέας και που είχε έτσι κοινά στοιχεία, δεν ήταν ο Θεοχάρης. Σήμερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο Θεοχάρης. Και έτσι εστιάζουμε το ενδιαφέρον για τον ανήμπορο του Τζανίου, ο οποίος μας ακούει και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από τους εργαζόμενους κάποιος που ξέρει ποιος είναι ο άντρας που βρίσκει καταφύγιο, βρίσκει θαλπορεί. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ίσως άλλοι χώροι. Βρίσκει πάντως θαλπορεί μέσα στο Τζάνιο. Να μας πει, είναι ο Θεοχάρης, είναι κάποιος άλλος. Πήγε η μητέρα σήμερα, δεν βρήκε, δεν μπορούσε να βρει την άκρη. Τον εντόπισαν εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, πέρασαν 5 χρόνια από την εξαφάνισή του και αυτό είναι σημαντικό γιατί τώρα ο άνδρας είναι 30 ετών. Ναι. Για όσους ίσως δουν κάποιον που του μοιάζει, να συνυπολογίσουν και αυτό το δεδομένο. Ένα Αγγελική... και 80 το ύψος του, λεπτοκαμωμένος, ήταν τουλάχιστον όταν χάθηκε. Αλλά σου λέω και πάλι το σημάδι στο μέτωπο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο γνώρισμα για να εντοπιστεί σε όποια κατάσταση και αν είναι σήμερα. Αγγελική Νικολούλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο δελτίο μας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να αλλάξουμε εμείς θέμα. Το στίγμα